Από το Υπουργείο Υγείας. Δυστυχώς, ένας άνδρας 73 ετών κατέληξε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤΟ. Ο άνδρας αυτός ήταν εγκαυματίας, είχε σοβαρά εγκάβματα σε όλο του το σώμα και δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται 10 άνθρωποι σε σοβαρή κατάσταση, δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή στις μονάδες εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού και του ΚΑΤ, ενώ άλλοι 60